Ιούλιος του 2014. Η καρδιά του αποδημολυνισμού χτυπούσε δυνατά στην Κρήτη, οπότε βραβεύτηκαν διαπρεπείς Έλληνες του εξωτερικού που συμβάλλουν με τη δραστηριότητά τους στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού. Αυτά που κάνει για την πατρίδα, αυτά που δίνει για την πατρίδα, χωρίς να του ζητηθεί απολύτως τίποτα. Και είμαι πολύ συγκινημένη πραγματικά, γιατί ξέρω τι γίνεται έξω κατά καιρούς και δεν αναγνωρίζεται στην Ελλάδα. Ένα χρόνο αργότερα, ανάλογες μνήμες ξύπνησαν στο Μόντρεαλ του Καναδά. Ενώ φέτος, στο Ζάπιο Μέγαρο, πραγματοποιήθηκε η Τρίτη Παγκόσμια Συνάντηση Απόδημο Ελληνισμού, η οποία διοργανώθηκε από τον οργανισμό Η Αυτού Μεγαλειώτης, ο Έλληνας Μετανάστης. Και είναι μεγάλη μου τιμή και ευχαρίστηση που αντιπροσωπεύω κι εγώ, σαν Έλληνας, την Ελλάδα στο εξωτερικό. Η Ελλάδα είναι μια καταπληκτική χώρα, μας έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα και αισθάνομαι ευνοημένος στη ζωή μου που είχα αυτή την ευκαιρία να είμαι στο εξωτερικό και να αντιπροσωπεύω τη χώρα μου στην Αμερική. Η Παγκρίτιος Ένωση από την πρώτη στιγμή που έμαθε για τη σημερινή εκδήλωση, που είναι αφιερωμένη στην Τρίτη Παγκόσμια Συνάντηση του Απόδημου Ελληνισμού, με προθυμία έδωσε την αιγίδα της για την οργάνωση της εκδήλωσης. Είμαστε παρόντες και τη στηρίζουμε με κάθε τρόπο. Πρόκειται για μια εκδήλωση αφιερωμένη στον Έλληνα και στην Ελληνίδα της Διασποράς, απόλυτην ηφίλιο, που σκοπό έχει να καταδείξει και να αναδείξει την πορεία και την εξέλιξη του διασπαρμένου ελληνισμού, καθώς και να προωθήσει τη σύνδεσή του με την πατρική γη. Τιμή μου που η κυρία Μέρη Ρησάκη με κάλεσε στην απόψινή βραδιά, την τόσο σημαντική όχι μόνο για την Ελλάδα, όχι μόνο για τους μετανάστες της, πετυχημένους ημί. Υπάρχουν μετανάστες οι οποίοι είναι πολύ πετυχημένοι. Ως άνθρωποι που έχουν ήθος, δεν είναι διάσημοι και όμως τιμούν την Ελλάδα και την ελληνική ιδέα σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή καλέστηκα να παρουσιάσουμε την κυρία Μέρη Ρησάκη την απόψινή βραδιά στο χώρο που πραγματικά είναι Ελλάνιος, δηλαδή είναι πραγματική Ελλάδα εδώ το Ζάπιο. Μεταξύ των διαπρεπών ομογενών που βραβεύτηκαν ήταν ο γλύπτης Φλόρος Νικόλαος, ο ιστορικός και συγγραφέας Τόνι Χατζηδημητρίου, ο χειρουργός Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, ο Πόλκο Τρότσιος και η πριγκίπισσα της Σερβίας Κατερίνα. Εκτιμώ την κυρία Ρησάκη για τη χειρονομία αυτή που με προσκάλεσε να λάβω το απόψινό βραβείο και σαν πρώην πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά έργα μαζί και στην Αμερική και στον Καναδά. Μέρος των εσόδων της διοργάνωσης διατέθηκε και φιλανθρωπικό σκοπό, καθώς και για τη δημιουργία του Μουσείου Απόδημου Ελληνισμού. Η τέταρτη συνάντηση Απόδημου Ελληνισμού προγραμματίστηκε το 2017 στη Νέα Υόρκη. Στην εκδήλωση υπήρχε παράλληλα πλούσιο φωτογραφικό υλικό παλαιότητας μέχρι και 120 χρόνων, όπου καταγράφονται με τρόπο ρεαλιστικό σκηνές από το ταξίδι και την καθημερινότητα των Ελλήνων μεταναστών στις χώρες υποδοχής τους.